Ο επόμενο καλεσμένο μα είναι ο κύριο Ηλία Λάπα, υποψήφιο βουλευτή νομό Λάρισα με την Εθνική Δημιουργία. Καλησπέρα, κύριε Λάπα. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Ευχαριστώ πολύ που είστε εδώ. Κάνατε ένα μεγάλο ταξίδι σήμερα για να είστε εδώ στην εκπομπή μα για να σα γνωρίσουμε. πρώτη φορά φιλοξενούμε έναν υποψήφιο που... Την δική σα παράταξη, είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό γιατί έχουμε πει από την αρχή αυτή τη εκπομπή ότι το βήμα τη εκπομπή είναι ανοιχτό σε όλου του υποψηφίου για να ακούσουμε και να γνωρίσουμε τι πρεσβεύουν σε αυτέ τι εκλογέ, τι πολύ σημαντικέ εκλογέ που περιμένουμε, κύριε Λάπα. Πριν ξεκινήσουμε όμω να συζητήσουμε για τα πολιτικά, θα ήθελα να μάθω δύο λόγια για εσά, να μα πείτε δύο λόγια για την καταγωγή σα και κάποιε πληροφορίε για την προσωπικότητά σα. Ε, Σα ευχαριστώ πολύ βασικά για την πρόσκληση. Ε, Ηλία Σλάπο ονομάζομαι. Είμαι από την Περδικούσια, η καταγωγή μου. Εκεί πήγα μέχρι και γυμνάσιο. Ε, Τελείωσα το 4ο Τελικό Λάρισα στο 1996. Ε, πέρασα στη σχολή Κάρων στο τμήμα Μεχανικών. Αποφύτησα το 2000 και έκτοτε δούλεψα για 14 χρόνια στην πνευματική αεροπορία. Ε, Παρατήθηκα το 2014 ε, και από τότε μετακόμισα στο Κάρτιφ τη Ουαλία. Ε, εκεί μένω προ το παρόν. Ε, δουλεύω σε ένα τοπικό πανεπιστήμιο, είναι το Πανεπιστήμιο της Ινώτες Ουαλίας, University of South Wales, ε, όπου ε, διδάσκω αντικείμενα σχετικά με τα αεροσκάφη, σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς κινητές, ε, ασχολούν με ερευνητικά προγράμματα και να είναι και η πρώτη μου φορά που κατεβαίνω ως υποψήφιος γενικά. Στη Λάριζα έρχεστε τακτικά. Έρχομαι σε γιορτές. Ε, 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 η οικογένειά μου, αδέρφια, αγωνίσει είναι εδώ, στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή γενικά, είναι όλη στην Ελλάδα. Ε, οπότε, ναι, έρχομαι όσο... Ως... Έρχεστε στακτικά, έτσι. Εύχομαι οι εκλογέ να σας βγουν βουλευτή και να είσαστε πια μόνιμος κάτοικος της Ελλάδας, καθώς ε, το βιογραφικό που διάβασα είναι τόσο πλουσίο και η Ελλάδα έχει ανάγκη από αξιόλογους ανθρώπους για να μπορούν να Αναβάζω το επίπεδο και των παιδιών μας, όπως μας λέτε ότι προσφέρεται αυτές τις πολύτιμες ε, παροχές στα παιδιά της Σουαλίας και όχι μόνο ίσως, έτσι. Από, τον κόσμο, από όλο τον κόσμο. Ναι. ναι. Να ξεκινήσουμε λίγο, να συζητήσουμε γιατί με την εθνική δημιουργία, κύριε Λάπα. Γιατί τη με την εθνική δημιουργία. Ε, γιατί από το σημείο από το οποίο άρχισα να ε, προσπαθώ να καταλάβω τι γίνεται ιδιαίτερα μετά την κρίση ε, πιστεύω ότι εγώ τουλάχιστον μιλώντα προσωπικά, μέχρι την κρίση του 2009-10, ε, δεν είχα, Πίστευα ότι αυτή η πολιτική μα τέλο πάντων, που είναι επιφορτισμένη με το να ε, ασχολούνται με το να είμαστε να καλά και η χώρα να προοδεύει, πίστευα ότι με κάποιο τρόπο το κάνουμε καλά, σωστά. Ε, και δεν περίμενε, πιστεύω κανεί, ότι θα φτάνουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο να έχουμε μια τόσο μια διαρκή κρίση. Ε, να υπάρχει τόσο μεγάλο πρόβλημα, τόσο μεγάλο δημοσιοχρέο, και να περάσουμε τέλο πάντων αυτό που περνάμε τα τελευταία 13-14 χρόνια. Οπότε, εκεί άρχισα περισσότερο να ψάχνουμε λίγο περισσότερο. Εγώ, έτσι κι αλλιώς, είμαι μηχανικός, οπότε... δίνω μεγάλες σημασίες στον αναλύω τους αριθμούς. Και τότε ανακάλυψα κάποια στιγμή, αργότερα, βέβαια, από την ίδρυση της τότε Δημιουργίας Ξανά, ΝΗΝ Εθνικής Δημιουργίας, το, αυτό το κόμμα με το οποίο συμφωνώ ε, απόλυτα. Βασικά στον τρόπο με τον οποίο ε, πιστεύει ο Θάνος Τζίμωρο και τώρα και μαζί με τον αντιπρόεδρο του κ. Φαϊλού Καρνιδιώτη, το πώς μπορούμε γενικά να ε, κάνουμε τη χώρα μας να προχωρήσει στο μέλλον και να αναπτυχθεί, να προοδεύσει και να ε, ε, διασφαλίσει την ευημερία όλων των πολιτών. Ε, δεν σα κρύβω το ότι ξέροντα ότι θα σα έχω καλεσμένο σήμερα, έκανα μια έρευνα τόσο για εσά όσο και για την ελεύθερη δημιουργία. Παρακολούθησα το σποτ που έχετε δημιουργήσει και προβάλλετε. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση και συγκεκριμένα η, η σύγκριση που γίνεται μεταξύ χωρών και που βλέπουμε το πόσο έχουν εξελιχθεί κάποιε χώρε και που θα μπορούσε και η Ελλάδα να είναι σε αυτά τα, τα σημεία εξέλιξη. Ε, πραγματικά μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και επίσης μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός το πρόγραμμα που προλογίζει στο σπότ αυτό όσον αφορά την φορολογία και την κατανομή, να πω έτσι, των, των ανθρώπινων πόρων. Ναι, καταρχάς και το σποντάκι, πρέπει να το πω, γιατί είναι κάτι που σύγχρονα μας διαφοροποιεί από όλα τα άλλα κόμματα. Το έχει φτιάξει ένας αθλητής μας, ο οποίος βρίσκεται στη Βοστόνη. Ναι. Είναι ένας Έλληνα είναι ένα παιδί, ο Φώτης, ο οποίος εθελοντικά προσπαθεί και αυτός να μας υποστηρίξει και εγώ με ευγνώμουν σε όλους τους εθελοντές μας γενικά. Βέβαια και ό, όλοι μας είμαστε εθελοντές κατά κάποια έννοια, γιατί είμαστε όλοι επαγγελματίε, όλοι δουλεύουμε, όλοι έχουμε δουλειέ, δεν έχουμε κανέναν ενεργεία πολιτικό με την έννοια την οποία γνωρίζουμε και ξέρουμε. Yeah. Όλοι μας έχουμε τις δουλειές μας και τα απογεύματα προσπαθούμε με κάποιο, όχι προφανώς, όχι μόνο τώρα στις εκλογές, όλη αυτή την περίοδο που ξεκίνησε από τις εκλογές του 2019 να συνεισφέρουμε, να δημορφώσουμε προτάσει, θέσει, προγράμματα κτλ. λοιπά. Ε, οπότε κατά αυτόν τον τρόπο, ε, ναι, είναι ένα πρώτο credit για το, για το σποτάκι, ότι είναι κάτι πολύ διαφορετικό και πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ ε, είναι διαφορετικό από ό,τι άλλο έχετε δει μέχρι τώρα στα κανάλια και στι να πάτε να το δείτε. Εγώ κάνω εντύπωση που δεν έχει ιδιαίτερα να καταλογίζει ευθύνε τόσο σε άλλα κόμματα, αποσπασματικά μόνο και. Ότι εστιάζει στο δικό του πρόγραμμα. Ήταν ε, πραγματικά πολύ εντυπωσιακό. Εμεί ε, προφανώ ε, δεν δε λέμε ότι ε, τα κόμματα ε, θέλουν το κακό τη χώρα. Απλά αυτό που φαίνεται είναι ότι ε, για πολλού λόγου που θέλουμε πάρα πολλέ εκπομπέ για να, το, να, να τις αναλύσουμε. Ε, <laughs> ε, δεν ακολουθούν το σωστό πρόγραμμα. Ναι. Για πάρα πολλού λόγου. Ε, Εμεί απλά είπαμε ότι δεν θα, δεν θα ανακαλύψουμε τον τροχό θα πάρουμε κάποιες διεθνείς πρακτικές οι οποίες δουλεύουν πάρα πολύ σε κάποια κράτη, όπως προαναφέρατε, σε Σιγκαπούρη, στο Χονγκ Κόγκ, σε κάποιες βόρειες χώρε χώρες της Ευρώπης, στις Πρακτικές Χάρη. Και, θα Μα, πώς και κοντά εδώ και στην Εστονία, επίση σε αφρικανικέ χώρε. Δηλαδή, μου έκανε γι' αυτό αναφέρω το ότι μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση, γιατί αναφέρονται αυτέ οι εξελίξει σε χώρε που ούτε καν θα φανταζόμασταν ότι θα είχαν τέτοια εξέλιξη και τόσο πλούτο, ε, απλά ακολουθώντα ε, μια διαφορετική, να το πω, ίσω εξέλιξη στα πράγματα. Ναι, σίγουρα, γιατί ένα από τα πολύ μεγάλα προβλήματα που ε, είναι γνωστό στον χώρο τη οικονομία είναι η υπερφορολόγηση. Βέβαια. Ε, αυτό μπορεί να αναλυθεί και λίγο περισσότερο τεχνικά. Υπάρχει και, υπάρχουν πάρα πολλέ μελέτε ε, και μια γνωστή καπήλη ενό οικονομολόγου ή καπήλη Νάφερ, παραδείγματο χάρη, η καπηλη ναφερ η ξεκάθαρο ότι αν περάσει ένα κρίσιμο ποσοστό φορολόγηση, ενώ περιμένει ότι θεωρητικά αυξάνοντα το ποσοστό φορολόγηση θα έχει περισσότερα φορολογικά έσοδα, αυτό δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Μειώνονται. Βέβαια. Εμεί είμαστε σε αυτήν την κατάσταση. Είναι ξεκάθαρο ότι επειδή έχουμε πάρα πολύ μεγάλη φορολόγηση, έχουμε υπερφορολόγηση, αυτό δημιουργεί πολύ μεγάλα κίνητρα στον κόσμο να φοροδιαφεύγει. Και σίγουρα δεν, πρώτον δεν μα δίνει τα χρονικά έσοδα που χρειαζόμαστε. Όλοι αν έχετε ακούσει στο ξέρετε πάρα πολύ καλά, ε, μιλάνε όλα αυτά τα χρόνια για φοροδιαφυγή. Ναι. Υπάρχει πάντα φοροδιαφυγή και κανεί δεν μπορεί να την πιάσει. Εμεί προτείνουμε ε, το, αυτό που λέμε που μεταφράζεται στα ελληνικά επίπεδο φόρο flat tax, ε, 15% ε, με όλα τα είτε σε ε, 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 ιδιώτε είτε σε επιχειρήσει ή σε επαγγελματίε. ο φόρο για όλου. Για όλου 15%, εξοδά, αλλά με όλα τα έξοδα να εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα. Δηλαδή και οι αγορές από το σούπερ μάρκετ θεωρούνται μια οικογένεια έξοδα. Βέβαια, βέβαια. Αυτό βέβαια. είναι ένα πολύ μεγάλο αβαντάζ για μια οικογένεια, γιατί έτσι θα μειωθεί, δεν θα έχει σχεδόν καθόλου να πληρώσει φόρο εάν μια οικογένεια έχει ένα εισόδημα, ας πούμε, 12.000 ε, το χρόνο και το φορολογητέο... Και... Δικαιολογεί όλα τα έξοδα, ε. η οικογένεια εξοδεύει Βέβαια, έχει <συσχεσί> πληρώσει. Περισσότερα ίσω από έχει αυτά. Έχει το φόρο. Ο, 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 ο λόγο ο, 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 ο βασικό για τον οποίο υπάρχει το, το flat tax <συσχεσί> ναι. είναι να αποφεύγεται η διπλοφορολόγηση. Ότι δηλαδή αυτό που αγόρασε η οικογένεια στο σούπερ μάρκετ, ενώ θα έχει ξοδέψει τα πάντα που είχε σαν εισόδημα και χρονιά, θα αναγκαστεί να πληρώσει και φόρου. Ναι. Οπότε είναι ένα τρόπο με τον το οποίο αποφεύγεται η διπλοφορολόγηση. Ε, κάποιοι λένε ότι θεωρητικά είναι αντικίνητρο σε κάποιον να αποταμιεύει. Mm. Δεν είναι, γιατί ε, δεν θα έχει αγοράσει ένα προϊόν για να έχει πληρώσει φόρο, οπότε θα πληρώσει το φόρο αυτόν τον αντίστοιχο. Για να, γιατί όπως ξέρουμε, σαν κράτο όλοι πρέπει να δίνουμε κάποιους φόρους, για να υπάρχουν υπηρεσίες που παρέχει το κράτος. Άμυνα, ασφάλεια, ε, <σοκομία>, υγεία, παιδιά κτλ. Δηλαδή, προφανώ χρειάζονται πόροι, αλλά... Επειδή είπαμε, εμένα και, δίνω πολύ μεγάλη σημασία στην ανάλυση των αριθμών. Ε, θα σα δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα που το λέω σε πάρα πολύ κόσμο για να καταλάβει πού υπάρχει το πρόβλημα. Αν δείτε τα τους αριθμούς, θα δείτε ότι το ΑΕΠ της χώρας και το, τα κεφαλήν και το συνολικό, άλλωστε δεν έχει αλλάξει πάρα πολύ ο πληθυσμό της χώρας τα τελευταία 20 χρόνια, είμαστε λίγο στάσιμοι. Έχουμε ακριβώς το ίδιο ΑΕΠ που, που είχαμε και το, το, το 2003. Έχουν περάσει 20 χρόνια και είμαστε σε μια απόλυτη στασιμότητα, σε ένα απόλυτο τέλμα. Αλλά Ποια είναι η διαφορά. Ότι αν συγκρίνει κανείς το κόστος του δημοσίου, το κόστος τα χρήματα που χρειαζόταν το δημόσιο για να δουλέψει το 2003 με το 2023, σήμερα πετύχει 11 δισεκατομμύρια παραπάνω. Οπότε έχοντας τις ίδιες δηλαδή, δηλαδή φορολογικές σαν κράτος, γιατί λίγο πολύ μαζεύουν τα ίδια χρήματα, είναι γύρω στα 46-48 δί κάθε χρόνο, ε, το πρόβλημα τώρα είναι ότι το κράτος μας κοστίζει 11 δις περισσότερο από ό,τι το 2003. Άρα θεωρητικά δεν έχουμε καθόλου χρήματα και αυτό το βλέπετε γύρω σας. Στην Ελλάδα όπου και αν περπατήσει αυτή τη στιγμή θα δεις δημόσια κτίρια εγκατελειμμένα, σχολεία εγκατελειμμένα, <Συλίδι> τα πάντα είναι δρόμοι εγκατειλημένοι. Γιατί προφανώ δεν συντηρούνται, δεν <Συλίδι> ε, υπάρχουν χρήματα, δεν υπάρχουν πόροι για να ε, επενδυθούν. Είναι πραγματικά ελπιδοφόρο έτσι, το πρόγραμμά σα. Είναι όμω υλοποιήσιμο, δηλαδή σε όλο το φάσμα, μπορεί να υλοποιηθεί, ε, Σίγουρα. Εμεί άλλωστε έχουμε εκδώσει και το. Είναι... Εμεί πιστεύουμε ότι το κεντρικό μα πρόβλημα είναι το οικονομικό. Ναι. Ε, ότι αν δεν λυθεί αυτό, όλα τα άλλα γιατί όλα χρειάζονται πόρου. Ε, η άμυνα χρειάζεται πόρου. Όπω είπα, η υγεία χρειάζεται πόρου. Όλοι χρειάζονται πόρου και όλα βγαίνουν από μια κοινή τσέπη δεξαμενή, το, το κράτο μα που συλλέγει τους φόρους μας. Αν δεν λυθεί αυτό, ε, είμαστε καταδικασμένοι στο να μην ε, αναπτυχθούμε ποτέ. Γιατί, από την άλλη, ε, πείτε μου ποιο κίνητρο θα έχει κάποια εταιρεία ε, να έρθει να επενδύσει την Ελλάδα ε, σε τέτοιες υποδομέ, ε, με τέτοια φορολογία και με τέτοια ποιότητα υπηρεσιών που παρέχει, που, που αυτή τη στιγμή λαμβάνει από το κράτος. Απέναντι, μπορώ να πω και ότι ακόμα φεύγουν, και οι, πολίτες, είτε, βέβαια. φεύγουν βέβαια. οι επιχειρήσεις. φεύγουν, φεύγουμε εμείς. Φεύγουν πολίτε, φεύγουν επιχειρήσει, φεύγουν όλοι από αυτή τη χώρα. Ε, και εγώ, και έρχεται και στην ερώτηση που, που μου κάνετε προηγουμένω, ε, επειδή βλέπω ένα τεράστιο κίνδυνο να δημιουργείται, γιατί μπορούμε να βλέπουμε και τα οικονομικά μεγέθη, αλλά υπάρχει και ένα πρόβλημα για το οποίο δεν μιλάει κανεί στην Ελλάδα. Και είναι αυτό που λένε οι, οι ξένοι: ο ελέφαντο στο δωμάτιο, το δημογραφικό. Ναι, πραγματικά. Έχετε δει, φαντάζομαι και τι μελέτε που προβλέπουν Βέβαια. ότι σε, ε, στο 2050 θα είμαστε, υπάρχει ένα σενάριο το οποίο λέει ότι μπορεί να είμαστε και 6 εκατομμύρια. Ε, αυτό σημαίνει ότι η χώρα μα. Ε, ναι, ότι νομοτελειακά θα σβήσουμε. Θα ε, γυράσκει πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε φανταστείτε ε, πόσε υποχρεώσει θα χρειάζεται τότε το σύστημα υγεία για να ανταπεξέλθει. Ήδη λένε πάρα πολύ ειδικοί ότι μέχρι το 2030 θα καταρρεύσει. Δεν θα μπορεί δηλαδή να ανταπεξέλθει. Όχι ότι τώρα ανταπεξέρχεται, όταν η χώρα έχει το μεγαλύτερο ποσοστό θανάτων από COVID. Ε, Νομίζω είναι δεύτερο, τρίτο, τρίτο μεγαλύτερο ποσοστό, εκατομμύριο στον κόσμο. Αλλά ε, υπάρχει ένα για μένα ένας πολύ μεγάλο κίνδυνο να αφανιστούμε. Οπότε σκέφτηκα κι εγώ και πάρα πολλοί άλλοι αξιόλογοι συνυποψήφοι που κατεβαίνουν ότι εντάξει, πρέπει πλέον κάτι να κάνουμε κι εμεί. Εγώ θα, θα παρακολουθήσω του πάντε αν θέλουν. Α, μπορεί να μην συμφωνούν αποκλειστικά με το δικό μα πρόγραμμα. Αλλά πρέπει κάτι να κάνουν. Κάτι πρέπει να κάνουν. Ε, αυτό. Άρα. Είμαστε τη πράξη, δηλαδή, όλοι μα, γιατί δουλεύουμε καθημερινά, ο καθένα στον τομέα του. Είμα υπάρχει πρόταση από την εθνική δημιουργία για να μπορέσει να υπάρξει μια αύξηση γεννήσεων. Κοιτάξτε, πάλι εκεί το πρόβλημα, το κεντρικό, είναι οικονομικό. Ναι. Ε, γιατί θέλει πόρου για να δώσει κάποια κίνητρα, για να διευκολύνει. Παραδείγματο χάρη, πόσα άλλο ημέρα σχολεία έχουμε. Πόσα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να, πάμε, να πάνε σε ολοήμερα σχολεία, ε, τι ώρα σχολάνε τώρα, ολοήμερα σχολεία, αν και ολοήμερα, ναι, ναι. και αυτό είναι λίγο κάτι παράξενο ε, στην Ελλάδα γενικά, ε, και πώ μπορεί ε, μια οικογένεια σήμερα σε μια τόσο μεγάλη οικονομική ανασφάλεια να προγραμματίσει και να κάνει παιδιά. Εγώ είμαι από πολυτεχνική οικογένεια, είμαστε πέντε αδέρφια. Αλλά εμεί μεγαλώνουμε. Τι σα φημίζετε για αυτό. Ναι, οι βερδικού και οι είναι όλοι οι πολυτεχνοί, <σχερδικούς> αλλά τότε καταλαβαίνετε ότι ε, οι άνθρωποι είχαν μια αισιοδοξία για το μέλλον βλέπανε ότι με κάποιο τρόπο η ζωή τους καλυτερεύει, φτιάχνει κτλ. Τώρα ζούμε όλοι σε μια, θα έλεγα, συνεχή κατάθλιψη ως απότοπο της κρίσης. Το αλλά το βλέπετε κατάσιο, όμως yeah. ότι κανένας δεν προτείνει κάτι και ούτε κάνει κάτι για να προχωρήσουμε μπροστά. Και εμένα αυτό είναι ο προβληματισμός μου, ότι θεωρητικά, ε, όπως λέει και ο κύριος Στάνο Τζίμινος, ότι η ανάπτυξη δεν είναι κάτι σαν μια εποχή του χρόνου. Ότι θα έρθει η άνοιξη, θα έρθει. Ξέρουμε, θα έρθει το καλοκαίρι, έρχεται κτλ. Πρέπει κάτι να κάνει. Δεν δε θα έρθει ξαφνικά να σου χτυπήσει την πόρτα αν εσύ δεν κάνει κάτι και δεν την οργανώσει. Θέλει δηλαδή ανθρώπου οι οποίοι ε, θα ξέρουν τα προβλήματα, θα έχουν διάθεση να τα λύσουν και προφανώ θα δουλέψουν. Ε, εγώ θα, θα, και έχω πιστεύω και το προνόμιο, επειδή ε, ναι, δεν είμαι σε αυτό το σύστημα, ε, να μιλάω ελεύθερα ε, και να προκαλώ και όλου του ε, βουλευτέ και του Νιν εδώ του Νομού και όλου του άλλου να μα πούν πώ περνάνε το χρόνο του στη Βουλή. Γιατί εγώ του βλέπω συνέχεια σε κάτι πανηγύρια και εκδηλώσει. Και απορώ πώ δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι, όταν εγώ δε, δε, δεν έχω λίγο χρόνο με τη δουλειά που έχω καθημερινά να ασχοληθώ και με κάποια βασικά πράγματα για την ηθική δημιουργία. Τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, πόσα νομοσχέδια διαβάζουν. Ε, πέρυσι, ε, ε, αν γνωρίζετε, πέρασαν και εγκρίθηκαν 60.000 σελίδε ε, νόμων στην Ελλάδα. Ε, θέλω να προκαλέσω έναν βουλευτή τη Λάρισα να έρθει να μου πει αν τι διάβασε όλε. Και αν τι έχει διαβάσει πραγματικά από μένα ό,τι θέλει. Μάλιστα. Ε, η πρόσκληση είναι ανοιχτή από ναι. εσά. Την ε, κάνατε στον αέρα. Οπότε ναι. μένει να απαντήσουν ίσω κάποιοι που θα την ακούσουν. Εχθέ, παρακολουθώντα ένα δελτίο ειδήσεων, έπεσα πάνω σε μία συνέντευξη του κυρίου Τζίμερου και άκουσα έτσι και τις δικές του τοποθετήσεις ε, και ε, τέθηκε ένα ερώτημα. αν ε, Οι δημοσκοπήσει είναι με το μέρο σα, αν δεν κάνω λάθο, και ε, σα δίνουν ένα ποσοστό που φαίνεται να μπαίνετε βουλή. Ισχύει, Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσει ε, όπω ξέρετε ε, έχουν τα θετικά του και τα αρνητικά, και υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη καχυποψία ναι. από τον κόσμο. Η δική σα έτσι. Να το πω προσωπική επαφή που κάνετε με τον κόσμο, τι σα έχει δώσει ε, σαν αφ... απάντηση. Αυτό που βλέπω είναι ότι σίγουρα θα πάμε πολύ καλύτερα από τι προηγούμενε. Ε, γιατί έχουμε... είμαστε πολύ πιο οργανωμένοι πλέον. Ε, η Εθνική Δημιουργία έχει μετάσχει σε όλε τι εκλογέ αδιαλείπτω. Ε, η, η Δημιουργία ξανά ναι, ναι. σε όλε τι συμμετοχέ αδια... τη εκλογέ αδιαλείπτω από το 2012 και βουλευτικέ και ε, ε, ευρωπαϊκέ για την Ευρωβουλή. Ε, πλέον έχουμε και έναν πάρα πολύ καλό εταίρο, την Δεξιά, που ήρθε, με την οποία κάνουμε μια πάρα πολύ καλή σύμπραξη. Έχουμε φοβορού και αξιόλογου ανθρώπου και από την δικιά του παράταξη. Βλέπω ότι οι συνυποψηφοί μου είναι πάρα πολύ δραστήριοι. Βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αποδοχή, ότι το πιστεύουν και αυτοί. Βλέπω πολλού καινούργιου ανθρώπου σαν και εμένα. Εγώ μπορώ να πω ότι δεν είχα και λόγω τη δουλειά. Πάρα πολύ χρόνο να κάνω κάποια πραγματάκια. Τώρα ήρθα τι τελευταίε τρει-τέσσερι εβδομάδε. Τιλάρισα να μπορέσω κι εγώ όσο περισσότερο να τρέξω. Ε, βέβαια, για να βοηθήσει και σε αυτόν τον αγώνα. Ναι, την, ε, την υποψηφιότητά μου. Αλλά βλέπω ε, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Δε, δεν ξέρω αν θα μπούμε στη Βουλή. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξο, αλλά θα το προσπαθήσουμε όσο γίνεται. Ε, ακούμε τώρα και ότι σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυτοδυναμία από κάποιο κόμμα θα ζητήσουν. Ε, ίσως την συνεργασία, για να γίνει μια δημιουργία κυβέρνηση. Η δημιουργία, η εθνική δημιουργία, είναι ανοιχτή σε μια συνεργασία. Όχι. Okay. Σε συνεργασία όχι. Εμείς έχουμε πει, έχει γράψει και ο κύριος Δήμερος αυτό, και συνέχεια. υπάρχει και το άρθρο, αν θέλουν οι πολίτες να πάνε να το διαβάσουν, τι θα κάνει, αν γκουγκλάρουν, τι θα κάνει η εθνική δημιουργία, αν βγει στη Βουλή, θα δώσουμε ψήφο ανοχής, γιατί σίγουρα εμείς μπαίνοντα μπαίνοντας θα είμαστε ακόμα το 3-3,5%. Ε, καταλαβαίνουμε ότι η Νέα Δημοκρατία το, το, ξέρουμε ότι θα είναι το πρώτο κόμμα. Ε, θα βγει, θα έχει, μπορεί να έχει ένα ποσοστό έτσι και άλλος που θα της επιτρέψει ε, να βγει και αυ αυτοδύναμη. Άρα ήδη από, τις, από, την πρώτη Κυριακή να έχουν μια εικόνα ότι θεωρητικά με το ίδιο ποσοστό με την ενισχυμένη, με τον πόνους τέλο πάντων θα μπορέσουν να, να είναι αυτοδύναμη. Ε, εμείς πάντως, ε, για να αποφύγουμε την κυβερνησία, γιατί σίγουρα μας ενδιαφέρει η χώρα και να κυβερνηθεί και ε, μην ξεχνάτε και το, τα γεγονότα στην Τουρκία, και το, γιατί και αυτοί έχουν εκλογέ. Και εκεί ναι, ναι. Πράγμα, τα, τα πράγματα μπορεί να πάνε και σε μια παράξενη κατεύθυνση. Άρα, εμεί ε, πρέπει να είμαστε ε, λίγο ε, proactive και να ε, έχουμε μια κυβέρνηση το συντομότερο δυνατόν, να πω. Οπότε, εμείς θα πούμε: ότι Κοιτάξτε, ε, δεν θα πούμε. Δεν, ε, όλα τα κόμματα ξέρετε ότι αυτό που κάνουν όταν καθ, κάθονται σε ένα τραπέζι καλύτερα ναι, να το ναι, ναι όλοι ανταλλάσσουν καρέκλε. Θυμούσαστε όλοι τη κυβέρνηση των τριών κομμάτων το 2012, που πήγανε στο 4-2-1. Τέσσερι καρέκλε εσύ, δύο και ένα ήταν η Δημάρχη το τέλος τέλο του κ. Κουβέλη, αν το θυμάστε καλά. Εμεί δεν θέλουμε καρέκλε, γιατί είμαστε πάρα πολύ άνετοι. Θα είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με το να μπούμε στη Βουλή σαν ε, ε, κόμμα και να παράξουμε νομοθετικό έργο. Κάτι άλλο που πρέπει να διαχωρίσουμε, γιατί πάρα πολλοί κόσμοι μπερδεύεται. Και ιδιαίτερα και για του νέου ψηφοφόρου, για του νέου, που πρέπει να τα, να τα ξέρουν αυτά σιγά σιγά να τα μάθουν. Βεβαίως, ότι υπάρχει διάκριση. Πολύ σημαντική ομάδα, ναι. Διάκριση εξουσιών, ε, να μην μπερδεύουμε την ομοθετική εξουσία που είναι το σώμα τη Βουλή, με την εκτελεστική που είναι η κυβέρνηση και τη δικαστική. Είναι και οι τρει ανεξάρτητε. Ε, στην Ελλάδα υπάρχει το απίστευτο παράδοξο, ε, εμεί να μην έχουμε κανένα πρόβλημα, ε, ο, ο κόσμο εννοεί. Να μην διαμαρτύρεται ο κόσμο όταν ένα ε, βουλευτή γίνεται και υπουργό. Ναι. Γιατί υπάρχει. Ε, Παραβίαση ε, αυτή τη αρχή. Δεν μπορεί κάποιο να προτείνει ένα νομοσχέδιο, να το φέρνει για ψήφιση και να το ψηφίζει μετά, να έχει τη δυνατότητα. Αυτά όταν τα λέω σε κόσμο στο εξωτερικό ξένου, ε, νομίζουν ότι έρχομαι από κάποια χώρα παράξενη, γενικά όταν τα ακούνε. Οπότε, εμεί ε, θα είμαστε πολύ χαρούμενοι να μπούμε στη Βουλή και να παράξουμε νομοθετικό έργο και να πιέσουμε, για, να φέρουμε νομοσχέδια που τα έχουμε και έτοιμα για τι μεταρρυθμίσει που προβλέπει το πρόγραμμά μα και όποιο θέλει θα ψηφίσει. Η ε, ή όταν θα φέρει αντίστοιχα η Νέα Δημοκρατία ναι. τα δικά τη, αν φέρει κάτι καλό, εμεί προφανώ θα το ψηφίσουμε. Αν δεν φέρει, θα το πάρει πίσω και για όλου αυτού που διακινούν κάποια σενάρια φόβου κτλ., ε, αυτό δεν ρίχνει την κυβέρνηση. Ναι. Το να μην περάσει ένα νόμο δεν σημαίνει τίποτα. Σημαίνει ότι απλά δεν άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο που προβλέπει αυτό ο νόμο. Θα συνεχίσει με το προηγούμενο εφιστάμενο πλαίσιο. Οπότε δεν το, 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 Ο σκοπό είναι, όπω είπαμε, να δοθεί ένα ψήφο ανοχή για να για να κυβερνηθεί η χώρα. Και θα είστε έτοιμοι, όπως κατάλαβα, με τοποθετήσεις, με προτάσεις για... και με νομοσχέδια. Ε, μπορείτε, μπορείτε, να, μπορεί να πάνε και οι, ακρο, οι, ακροατές, οι ακροατές μας να δουν και ε, προφανώς έχουμε έναν δωδεκάλογο που το λέμε που έχουμε συνοπτικά κάποια ε, δώδεκα σημεία σύγκλησης με την Νέα Δεξιά σαν εθνική δημιουργία. Αλλά στα επιμέρους websites των δύο σχηματισμών θα τα βρείτε με, με φοβερή λεπτομέρεια. Μάλιστα. Ε, επίσης, θα ήθελα να συζητήσουμε μαζί κάτι που έχω παρατηρήσει, ε, κάνοντα έτσι επαφές με πάρα πολύ κόσμο εξαιτία των εκλογών και των καλεσμένων μου. Ε, διότι ο κόσμος έχει κάνει μια στροφή και σε νέα πρόσωπα, αλλά και σε πιο μικρά κόμματα, δηλαδή ίσως βιώνει έτσι μια απογοήτευση, θα έλεγα, και έχει στραφεί και προσπαθεί να βρει τρόπους να βγουν από αυτή την από αυτό το καθεστώ που ζουν κάποιοι και δεν είναι ευχαριστημένοι. Ε, εσείς Εσεί αυτό το έχετε εντοπίσει, δηλαδή έχετε δει μια στροφή του κόσμου προ τα πιο μικρά κόμματα. Ε, βασικά, ε, αυτό για μένα δείχνει το ότι, υπάρχει απο... ότι υπάρχει απογοήτευση. Υπάρχει και βασικά την απογοήτευση, απογοήτευση τη βλέπετε και από την εποχή. Ε, ήδη στι τελευταίε εκλογέ, στι οποίε η Νέα Δημοκρατία πήρε μια καθαρή νίκη και την παρουσίασαμε πολύ μεγάλη νίκη κτλ. Ε, Κανεί δεν είπε ότι ήταν οι εκλογέ με το μεγαλύτερο ποσοστό αποχή όλων των εποχών. Ε, εγώ θυμάμαι ε, τι πρώτε εκλογέ που θυμάμαι, σαν παιδί, ήταν τι εκλογέ του 1985, ήμουν 7 χρονών. Ε, θυμάστε ε, τι γινόταν τότε και στι επόμενε εκλογέ και τα λοιπά εκείνων των περιόδων που πηγαίναν όλοι και ψηφίζαν μαζικά. Θα ήταν ευχή έργο να γίνει αυτό τώρα. Δεν υπήρχαν. Ε, ε, δεν θυμάμαι και εγώ, όπω λέτε, μικρό παιδί σε αυτέ τι ηλικίε, σε αυτέ τι χρονολογίε που θυμάμαι τους γονείς που να παίρνουν τη γιαγιά, να παίρνουν τον παππού και να τους πάνε για να ψηφίσουν με το φάκελο έτοιμο, σταυρωμένο. Εσύ αν αυτά εκείνες τις εποχές. Ε, και, και η συμμετοχή ήταν πάρα πολύ πάρα μεγάλη. μεγάλη. Ε, ήταν άλλες εποχές βέβαια, αλλά απλά εμείς θέλουμε ε, ο κόσμος να μετέχει. Γιατί ε, η εποχή δίνει μεγάλα ποσοστά στα αυτά που εγώ αποκαλώ ε, Κόμματα του κατεστημένου. Δηλαδή, όλα τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει έχουν μπει σε κυβερνήσει από το 1974 και μετά. Το να μην πηγαίνει ο κόσμο να ψηφίσει, και ιδιαίτερα οι νέοι, θα πρέπει να καταλάβουν ότι αφήνει χώρο σε αυτά τα κόμματα να κάνουν ό,τι θέλουν. Επί ουσία, και αν δείτε, δείτε και πώ αναλλάσσονται γενικά. Μα νομίζω και η ψήφο μα είναι και η δύναμή μα. Η δύναμη δηλαδή του λαού είναι η ψήφο του. Αν δηλαδή δεν μπορέσει να πάει να κάνει το εκλογικό του καθήκον και να δώσει εκεί που πιστεύει ότι μπορεί και τον εκπροσωπεί μία παράταξη, πραγματικά μετά δεν μπορούμε να κρινιάζουμε σε εισαγωγικά, γιατί η αποχή είναι αυτό που φέρνει αυτό που είπατε πριν. Υπάρχει όμω μία σημαντική παράμετρο που πάλι έχει να κάνει με κάτι το οποίο δεν πάλι το, 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 βάζουμε κάτω από το χαλί και δεν το συζητάμε, ε, την ψήφο ε, των Ελλήνων που έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό. Ένα από αυτού είμαι κι εγώ, έτσι κι ναι. αλλιώ. Εγώ το 19 πήρα το αεροπλάνο και ήρθα με δικά μου χρήματα να ψηφίσω εκείνο το Σαββατοκύριακο. Γιατί το πιστεύω αυτό ναι. το πράγμα τέλο πάντων. Ε, βέβαια, δεν έχει όλο ο κόσμο όμω. Ε, το χρόνο, βέβαια. τα χρήματα και τη δυνατότητα κτλ. Και, και, από ένα σημείο και μετά, επειδή αισθάνεται κατηλημένο, ε, δεν θα το κάνει. Και ένα πολύ μεγάλο ποσοστό έτσι και αλλιώ τη εποχή είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ε, και εγώ να πω, ε, είναι βασική μα θέση. Ε, έτσι κι άλλω είναι οι, οι, οι ηλεκτρονικέ ψηφοφορίε. Εμεί στο κόμμα μα ψηφίζουμε ηλεκτρονικά, παραδείγματο χάρη, ναι. με το σύστημα ΖΕΒΣ. Και εννοείται ότι μπορούμε από μόνοι μα το κράτο να βάλουμε ένα στόχο, να φτιάξουμε ένα σύστημα εντελώ δικό μα. Ε, άλλα κράτη έχουν, α πούμε, αντίστοιχο τη Εσθονία. Μπορούμε να ζητήσουμε και κάποιε γνώμε από εκείνου μα που είναι άνθρωποι. Αυτοί ψηφίζουν ηλεκτρονικά. Η μισή ψήφοι στην Εστονία, παραδείγματο χάρη, είναι ηλεκτρονική αυτή τη στιγμή. Ε, Πολύ καλή πρόταση. Και κατά δεύτερον, εντάξει, να μην, να μην μα πούνε ότι είμαστε και τόσο πια, ε, ότι προτείνουμε ανεφάρμοστα πράγματα. Ξέρετε, αυτή, αυτή είναι η δικαιολογία που έχουμε στην Ελλάδα όταν δεν θέλουμε να δουλέψουμε. Ε, να πούμε ότι, οκ, okay, γιατί δεν, δεν, μπορούμε να ψηφι... δεν μπορεί ο κόσμο που δεν μπορεί να βρίσκεται σε έναν χώρο τη συγκεκριμένη μέρα να ψηφίσει με επιστολή. Εμένα φοιτητέ μου στο Πανεπιστήμιο, που ε, σκέφτονται, εντάξει, θα πληρώσουν κάποια χρήματα για να πάνε να ψηφίσουν στις, στα χωριά του και στι πόλει του. Με την επιστολή, στέλνουν την ψήφο του. Έχω τύχη, ήμουν σε εκλογέ στη Μεγάλη Βρετανία, έστειλνε την επιστολική του ψήφο και όλα είναι χαρά. Εμεί, γιατί αρνούμαστε να το κάνουμε αυτό, και αυτή τη στιγμή, με τον τρόπο που προσπάθει να το χειριστεί αυτό η κυβέρνηση, γελάει όλο ο πλανήτη μαζί μα. Κάποιο, δηλαδή, τώρα που είναι στην, στο Τόκιο, Έλληνα, πρέπει να πάει στην Σεούλ για να ψηφίσει. Και αν δείτε γενικά τον παγκόσμιο. Βλέπω έχει, έχει και τον παγκόσμιο ναι, χάρτη ναι. εδώ πέρα, τι αποστάσει πρέπει. Ε, δεν υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, κανένα εκλογικό κέντρο στη Νότια Αμερική. Όλοι πρέπει να πάνε με κάποιο τρόπο στο Μεξικό, στην Αμερική και τα λοιπά, στην Βόρεια Αμερική. Ναι, είναι ένα, Ακόμα και αυτοί οι 25.000 άνθρωποι που γράφτηκαν για να ψηφίσουν, ε, δείτε ποιοι πώς θα πάνε στο τέλος. Ελπίζω να μην έχουμε αυτή την αποχή τόσο από το εξωτερικό όσο και από το εσωτερικό της χώρας. Το φωνάζουμε και το λέμε ότι είναι κεκτημένο δικαίωμα του λαού η ψήφος και πρέπει όλοι να είμαστε στις κάλπες 21 Μαΐου για να εκλέξουμε αυτούς που πιστεύουμε ότι μπορούν να βγάλουν τη χώρα μας από το αντιέξοδο. Ε, κύριε Λάπα, θέλω να σας ευχηθώ καλή επιτυχία στην προσπάθειά σας. Θα παρακολουθούμε τις εξελίξεις σας. Και θέλω να στο σημείο αυτό να σας ευχαριστήσω για την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που κάνουμε και για τα πραγματικά πολύ ωραία και καινοτόμα πράγματα που μας είπατε και προσωπούν την εθνική δημιουργία. Εγώ σας ευχαριστώ, ήταν μεγάλη χαρά και τιμή.